Μια νίκη σήμερα που ουσιαστικά σε βρίσκει το επόμενο βήμα, η επόμενη μέρα στη Β' κατηγορία. Ήταν εύκολο ή δύσκολο έτσι να το πάρουμε από την αρχή? Δεν ήταν εύκολο το πρωτάθλημα, Μπαμπή. Είχαμε δυσκολίες, είχαμε ευκολίες στα παιχνίδια μας, είχαμε πολλούς τραυματισμούς στη διάρκεια, αλλά είμαστε μια οικογένεια. Η μικρή μας βοήθησε πάρα πολύ, όπως βοηθήσαμε και εμείς. Είμαστε 3-4 μεγάλοι, όλη τη χρονιά τους δώσαμε ό,τι μπορούσαμε και φτάσαμε στο στόχο να είμαστε στη Β' κατηγορία. Πιστεύεις ότι είναι μια ευκαιρία, γιατί ακούγονται καλά λόγια για τον Καλυφθιάκο, ότι προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα? Πιστεύεις ότι αυτό θα δώσει το δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους να το κάνουν? Πιστεύω ναι, γιατί έχουμε 5-10 ανθρώπους στη διοίκηση που είναι κοντά μας καθημερινά, δεν ψάχνουμε κανέναν, όλοι στο γήπεδο. Έχουμε τα πάντα από αυτούς τους ανθρώπους. Για σένα, τι η επόμενη χρονιά θα καλύψεις να βοηθήσεις? Υγεία και θέλω να μείνω. Είμαι τρίτη χρονιά και θέλω να μείνω. Θα τη βοηθήσω όσο μπορώ. Συγχαρητήρια. Πάνω μια νίκη, μια χρονιά επί της ουσίας. Πήγαινε, προς τα εκεί πήγαινε, αλλά σήμερα το πληγώσατε και φαντάζομαι όλοι αισθάνεστε και πιο όμορφο και πιο ασφαλής πλέον. Ναι, Μπάμπη, σήμερα βγήκαμε κατηγορία, δικαιωθήκαμε για όλη τη χρονιά. Πιστεύω ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στο γάμο κατηγορικό. Είχαμε κάποια προβλήματα στην αρχή της χρονιάς. Αφήσαμε εντός εισαγωγικών να μας πλησιάσουν κάποιες ομάδες και να πιστέψουν ότι μπορούν να μας τυπήσουν. Είμαστε, όταν δείξαμε χαρακτήρα εκεί που έπρεπε, και πιστεύω άξια ανεβήκαμε και είμαστε από τώρα στο πεταπτυχικό. Θεωρείς ότι ήταν μια εύκολη σε εισαγωγικά ή μια δύσκολη χρονιά? Ήταν μια όχι πολύ δύσκολη χρονιά, γιατί είχαμε πληθυστούς παίχτες, καλή ομάδα, ξεκίνησαμε πάρα πολύ καλά στον πρώτο γύρο, πήραμε στους βαθμούς μας, πέθυμε, χαλαρώσαμε, φάνηκε αυτό, κάναμε 2-3 με Πατανιακό και τα χρόνια. Στο τέλος, γιατί ξέρεις πολύ καλά, δεν ξέρεις χαρακτήρα, καλές ομάδες θα δύσκολα φαίνονται. Κάναμε ένα διπλό μέσα στους διόσκορους που για μας ήταν το 20% της χρονιάς, βρίσκαμε σήμερα και όλα καλά. Επειδή είδαμε και νεαρούς κοντά στους έμπειρους παίκτες, θεωρείς ότι αυτό την επόμενη χρονιά θα βοηθήσει την ομάδα? Όπως είχα πει και στην εισέλευση που σου είχα δώσει, το πρώτο χρόνο, αν είμαι εγώ, δεν ξέρω, θα μείνει έτσι όπως είναι, με 2-3 προσθήκες. Θα παίξουν τα νέα παιδάκια, θα πάρουν εμπειρίες, γιατί μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ, καλή ομάδα έχουμε, με 2-3 εμπειρίες, δεν θέλουμε άλλα πράγματα. Προς το παρόν, φαντάζομαι θα το απολαύσετε. Προς το παρόν, έχουμε 2 αγωνιστικές. Γι' αυτό θέλαμε να το απολαύσουμε και συνεχίσουμε φέτος. Θα μπούμε τώρα μέσα να πάμε να ξεκουραστούμε. Έχουμε 2 εβδομάδες, θα το χαρούμε. Τώρα καλά. Πρόεδρε, μια χρονιά η οποία είχε τις ανακατατάξεις της, είχε τα θέματά της, αλλά παρόλα αυτά είχε και τη σταθερότητά της όσον αφορά τον Καλυφθιακό. Στο τέλος, πανηγυρίσατε την άνοδο και θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι. Εντάξει, τώρα η χαρά δεν περιγράφεται που με αυτή την άνοδο, γιατί πιστεύω την αξίζαμε εξ αρχής της χρονιάς. Κάναμε ένα γύρο πολύ δυνατό τον πρώτο, δεν αφισβητηθήκαμε που κάναμε, πιστεύω, ήμασταν αίτη. Κάναμε την κοιλιά μετά τις γιορτές, μάλλον μας πει η ηρεμία αυτή που είχαμε μαζί και μέσα στο γήπεδο. Μετά όταν καταλάβαμε τι γίνεται και προκειμένου να μην πούμε σε περιπέτειες στον μπαράζ και αυτά, τελειώσαμε τα παιχνίδια, κερδίσαμε τα ντέρμπι, εκεί που έπρεπε να κερδίσουμε και ανεβήκαμε, όπως ήταν φυσιολογικό, που πιστεύω ίσως αυτή είναι και η εικόνα της γαμάρης τεχνικής, ότι έπρεπε να ανεβεί Καλυφθέα. Τώρα από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ομάδες μάχονται μέχρι τελευταία αγωνιστική. Μακάρι να βγει ως δεύτερος ο καλύτερος από τις υπόλοιπες τρεις που μάχονται. Έχει ακουστεί στην ποδοσφαιρική πιάτσα ότι ο Καλυφθιακός είναι μία από τις ομάδες που έχει νοικοκυριό, που κινείται ωραία στον χώρο του ποδοσφαίρου, ώστε και στη γάμα κατηγορία. Αυτή η άνοδος τώρα σας βοηθάει για να κάνετε και άλλα πράγματα τη νέα περίοδο? Κοιτάξτε, το καλό με τον Καλυφθιακό είναι ότι βελτιώνει τις ακαδημίες. Έχουν φτάσει 80% άτομα με ειδικές τάσεις, δηλαδή. Πιστεύω θα φτάσουμε στο μάξιμο, γιατί εντάξει, ένα χωριό είμαστε, οι ακαδημίες βασίζονται σε αυτό. Περιμένουμε 1-2 χρόνια ώστε αυτές οι ακαδημίες να μας φέρουν τα ανάλογα παιδιά και στη μεγάλη ομάδα. Νοικοκυρεύουμε το γήπεδο σαν εγκαταστάσεις, σαν και όχι δικές μας ως δημοτικές. Εμείς απλώς είμαστε διαχειριστές και νοικιαστές. Κάνουμε κάποια έργα ώστε να μείνουν για τους επόμενους. Γιατί η διοίκηση είναι τώρα, αργότερα μπορεί να μην είναι. Να αφήσουμε μια νοικοκυρεμένη ομάδα, όχι αυτή που είχαμε τα τελευταία πριν 7-8-10 χρόνια μετά την πτώση μας, που μαζέψαμε συντρίμια κομμάτια, την κάναμε μια ομάδα ανθρώπων, οι 10 που είμαστε τώρα στη διοίκηση εδώ και 5 χρόνια, την νοικοκυρέψαμε, την κάναμε δυνατή. Θέλουμε στη Β' να πρωταγωνιστήσουμε και στη Β'. Έχουμε παιδιά από το χωριό, με κάποιες προσθήκες, ένα καλό σύνολο, μια ηρεμία. Γιατί να μην πρωταγωνιστούμε και στη Β' και να μιλάει η Κατερίνη για μας και όχι εμείς για την Κατερίνη? Πάντως από αυτό που
άκουσα από αυτά που είπες, καταλαβαίνω ότι θέλετε να δώσετε βαρύτητα στις ακαδημίες, να πέσει το βάρος εκεί, ώστε από εκεί η ανδρική ομάδα αύριο μεθαύριο να έχει και τα παιδιά τα οποία θα παίξουν ποδόσφαιρο στον Ευκαλυπτό. Αυτό φαίνεται, ξεκινήσαμε. Μια παρένθεση αυτή. Ευχάριστη, ευχάριστη τέτοια μέρα. Τα σηκώνει μέρα. Όταν ξεκινήσαμε με 15 άτομα ακαδημίες, τώρα φτάσαμε στα 100. Φαίνεται ότι έχουμε βαρύτητα, έχουμε καλό προπονητή, έχουμε καλούς οργανωτές στις ακαδημίες και υπεύθυνους από τη διοίκηση που ασχολούνται με αυτούς και εκτός διοίκησης, γιατί μπορώ να πω ότι είναι και πολλοί που μας βοηθάνε εκτός διοίκησης επειδή τους αρέσει αυτό που κάνουμε. Δεν είναι, ούτε εμείς ούτε αυτοί έχουν κάποιο προσωπικό όφελος. Και ο κόσμος στο γήπεδο είδαμε. Και ο κόσμος μας αγαπάει. Φαίνεται και κάθε καλοκαίρι με το χώρο που κάνουμε έρχεται όλος ο κόσμος γιατί αγαπάει πρώτα τη διοίκηση για το έργο που κάνει. Συγχαρητήρια, σε αφήνω να τα απολαύσεις γιατί θα έρθει το άλλο το μπουκέλο. Τώρα θα πάρουν και εμένα τα σκάλια. Βασικά πες μου τι ομάδα είσαι. Καλυφιακός ομάδας. Είσαι στις ακαδημίες της ομάδας, έτσι. Το απολαμβάνεις το ποδόσφαιρο εδώ σου, αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ και προσπαθώ να γίνω μόνο. Με το σχολείο πάμε καλά. Τα συνδυάζουμε και τα δύο. Μπράβο, ωραία. Σκέφτεσαι μια μέρα ότι θα σου δοθεί η ευκαιρία να βοηθήσεις και εσύ τον Καλυφιακό να σκέφτεσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είσαι και εσύ στις ακαδημίες της ομάδας. Πες μου λίγο αν απολαμβάνεις πρώτα αυτό που κάνεις, αν σου αρέσει το ποδόσφαιρο. Εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Μόνο καλύτερα! Αυτό σημαίνει. Καλύτερα! Μπράβο, μπράβο.